επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται σήμερα στο Μόναχο. Εικόνα λοιπόν από Γερμανία και εκεί είναι ο Χρήστος Αδαμόπουλος, ο οποίος γλυκαίνει τους Γερμανούς και όχι μόνο, γιατί προτείνει γλυκούς αλλά και αλμυρούς λουκουμάδες και γίνονται ανάρπαστοι. Για να συναντήσουμε τον Χρήστο. Να τον! Α, καλά, χαμόγελο καταπληκτικό! Γεια σου Χρήστο, γεια σου από την Αθήνα! Καλησπέρα από Μόναχο. Λοιπόν, εντάξει, λίγο συννεφιά έχετε, αλλά καλά σας βλέπω. Ναι. Είμαστε καλά. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε ήλιο, είχαμε πολύ ωραίο καιρό, αλλά σήμερα δεν μας έκανε το χατήρι και μας τρέξεσαι. Πες μου κάτι, διότι εντάξει, καταλαβαίνω ότι είχες μια ιδέα που έπιασε πάρα πολύ, διότι μέχρι λέει και η Μπάγερ Μονάχου, οι ποδοσφαιριστές έρχονται εκεί για να φάνε τους λουκουμάδες σου. Άρα έχει κυκλοφορήσει η φήμη τους, έτσι. Έχει κυκλοφορήσει η φήμη τους, έχουν γίνει, έρχονται συνέχεια, είτε νικήσουν είτε δεν νικήσουν. Γλυκαίνουμε και κάνουμε όμορφη τη μέρα τους, οπότε γιατί όχι. Πρέπει να σου πω ότι είναι το αγαπημένο μου γλυκό οι λουκουμάδες, αλλά εσύ πρωτοτυπείς και κάνεις και αλμυρούς λουκουμάδες με φέτα, ελληνική φέτα. Ποιος θα είπε αυτά, δεν ξέρω. Όχι, έχω, έχω την Ανίτα στο αυτάκι μου που μου λέει αυτές τις πληροφορίες. Για πες, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα. Λοιπόν, πέρα από τις λουκουμάδες, τους ελληνικών, τους παραδοσιακούς, με το μέλι, με το σιρόπι, κάνουμε και αλμυρούς λουκουμάδες με ελληνική φέτα. Ρίγανη, ντομάτα, ελιά και τους φέρνουμε λίγο στις γεύσεις τις δικές μας. Χριστό, η φέτα είναι ελληνική ή είναι λευκοτηρή? Η φέτα είναι ελληνική. Σε ρωτάω γιατί έχει ακριβήνει, βρε Χρήστο, η φέτα. Εδώ γίνεται χαμός με τη φέτα, γι' αυτό το λέω. Λέω να μιλήσουμε το βράδυ για αυτό το θέμα, είναι λίγο νωρίς. Λοιπόν, να σου πω, θα μας δείξεις λίγο. Είσαι τώρα έξω εκεί, σε ποια γειτονιά είσαι στο Μόναχο και είσαι έξω από το μαγαζί. Λοιπόν, δεν τον ακούμε τώρα το Χρήστο κάτω. Ο Χρήστος έχει ανοίξει ένα κατάστημα που το λέει συγκεκριμένα Λουκουμάδες MUC από το Μόναχο και φιλοδοξεί επίσης αυτό το κατάστημα να γίνει αλυσίδα και να πάει και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας και μάλλον αυτή η ιστορία προχωράει. Βλέπουμε τώρα και μέσα από το εσωτερικό του. Πείτε μου αν τον έχουμε τον Χρήστο, με ακούει, τον ακούω, πώς πάμε? Λοιπόν, χάσαμε το Χρήστο, stop. Παρόλα αυτά, λουκουμάδες και με γλυκιά γεύση παραδοσιακή. Έτσι ο Χρήστος από την Άουσα έχει φτιάξει αυτό το μαγαζί που κάνει θράψη στο Μόναχο και λουκουμάδες, παρακαλώ, με φέτα, ντοματούλα και ελιές.